θέλει να κάνει, θέλει να επανεκκινήσει ο δημοσιορδέας και να τρέξει για να προλάβει πράγματα. Γιατί όπως υπόθηκε από τους υπηρεσιακούς παράγοντες και τον Περιφερειάρχη, κινδυνεύει και με απεντάξεις έργων. Στο πλαίσιο της νέας αρχιτερίας για την περιφέρειά μας, η νέα Περιφερειακή Αρχή επισκέπτεται όλους τους δήμους της Δυτικής Μακεδονίας μαζί με κλιμάκια υπηρεσιακών παραγόντων και της Διαχειριστικής Αρχής, ώστε να δούμε από κοντά την κατάσταση στην οποία βρίσκονται τα έργα τα οποία ήδη έχουν ενταχθεί στο επιχειρησιακό πρόγραμμα της περιφέρειάς μας. Δυστυχώς η κατάσταση δεν είναι καλή, μάλιστα σε αρκετές περιπτώσεις είναι χειρότερη από ό,τι γνωρίζαμε. Υπάρχουν έργα που κινδυνεύουν να απενταχθούν εξαιτίας αδικαιολόγητων καθυστερήσεων και αυτό φιστούμε την προσοχή και την ευθύνη σε όλους όσους είναι εμπλεκόμενοι σε αυτά τα έργα, είτε μέσα από τους Δήμους, είτε μέσα από τις υπηρεσίες των Δήμων ή και της, των κατασκευαστριών εταιριών, ώστε να αποφύγουμε αυτή την πιθανότητα να πεντάξουμε κάποια έργα. Ωστόσο, η Δυτική Μακεδονία δεν έχει περιθώριο να χάσει ούτε ένα ευρώ και αυτός είναι ο στόχος της Περιφερειακής Αρχής, να επιταχυθούν οι διαδικασίες, να αυξήσουμε και να τυπικοποιήσουμε τους ρυθμούς της δουλειάς όλοι, ώστε όλοι μαζί να βάλουμε πλάτη για την περιφέρειά μας για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε τα έργα τα οποία είναι αναγκαία για να βελτιώσουν την ποιότητα της ζωής των πολιτών της Δυτικής Μακεδονίας, σαφώς και να απορροφήσουμε το σύνολο των χρημάτων που τόσο πολύ ανάγκη τα έχουμε στη χυμάουσα οικονομία μας. Σε αυτό λοιπόν το στόχο ξεκινήσαμε σήμερα εδώ από τον Δήμο Ορδέας, όπου αντιμετωπίζει σοβαρότατα προβλήματα σε αρκετά έργα από τα οποία ενημερωθήκατε από τους υπηρεσιακούς παράγοντες που ακριβώς κολλάνε και σε συνεργασία με τη Δημοτική Αρχή αλλά και τους υπηρεσιακούς παράγοντες της Περιφέρειας και του Δήμου πιστεύω ότι θα καταφέρουμε το ακατόρθωτο. Ο μέσος όρος, ο πανελλαδικός μέσος όρος είναι εφικτός στο βάθος τετραετίας για τη Δυτική Μακεδονία να πιάσουμε αυτόν τον στόχο? Είπα ότι με μαθηματικούς όρους είναι δύσκολο για την περιφέρειά μας να λύσει το πρόβλημα που βιώνει τώρα και αφορά την ανεργία και την οικονομική ανάπτυξη. Πρέπει να δώσουμε όλοι από το περίσσευμα των ψυχικών μας δυνάμεων για να καταφέρουμε έναν άθλο για την Δυτική Μακεδονία, όπως πολλές φορές οι Δυτικομακεδόνες έχουν γράψει στο παρελθόν άθλους όταν κινδύνευε η περιοχή από άλλες απειλές. Σήμερα η απειλή είναι η οικονομική ύφεση και ο μαρασμός της περιοχής. Σε αυτή την προοπτική λοιπόν, σε αυτή την πρόκληση μπαίνουμε μπροστά και δυνατά ώστε να εμπνεύσουμε και να πείσουμε τους πολίτες ότι αξίζει αυτός ο αγώνας, αξίζει αυτή η μάχη και όλοι μαζί είμαι σίγουρος ότι μπορούμε να φέρουμε αυτό το αποτέλεσμα και στο τέλος της τετραετίας να υπάρχει περισσότερη αισιοδοξία και ελπίδα, άλλωστε που αυτό θα αρχίσει να φαίνεται και από το σχεδιασμό που θα ανακοινώσουμε εντός των επόμενων εβδομάδων για τη νέα προγραμματική περίοδο αλλά και για τη νέα προοπτική που ανοίγεται για τη Δυτική Μακεδονία. Προτείνατε στο Δήμο και νομίζω ότι είναι πρόταση και στις τηλεθερμάσεις και των άλλων Δήμων να πάμε στη λογική με το φυσικό αέριο να αντικαταστήσουμε το λιγνίτη. Αυτό μπορεί να γίνει όχι μόνο σε εφεδρεία αλλά και σαν κυρία πηγή. Είναι εφικτό αυτό για να αντιμετωπίσουμε τυχόν προβλήματα? Αυτή την περίοδο υπάρχει μια συζήτηση σε υψηλότατο επίπεδο για την συνολική πρόταση και το σχεδιασμό για τη μεταλιγνητική περίοδο. Εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα και όλα τα δεδομένα, τα τεχνολογικά και τα οικονομικά, που θα πρέπει να λάβουμε υπόψη για να αντιμετωπίσουμε προβλήματα που δημιουργούνται ήδη, πρόκειται να επιδοθούν με την εξέλιξη που θα έχουμε στο λιγνίτη. Και μία από τις επιλογές και αυτό που επεσήμανα στις υπηρεσίες να το εξετάσουν εντελώς είναι και η αξιοποίηση και εναλλακτικών μορφών πηγών ενέργειας για την τηλεθέρμανση της Τολεμαΐδας, όχι μόνο η σύνδεση με τη μονάδα 5 αλλά και η αξιοποίηση του φυσικού αερίου, αλλά υπάρχει και μια κουβέντα, όπως σας είπα, και για άλλες τεχνολογίες οι οποίες είναι όριμες στην Ευρώπη και γίνεται μια τιτάνια προσπάθεια να βρουν εφαρμογή και στην πατρίδα μας, ξεκινώντας εμβληματικά από την περιφέρειά μας. Σε ένα μήνα περίπου θα έχουμε πιο χειροπιαστά δεδομένα γύρω από όλα αυτά τα πιθανά σενάρια, δεδομένου ότι είναι σε εξέλιξη και κάποιες μελέτες και κάποιοι υπολογισμοί που πρέπει να γίνουν για να μιλήσουμε με ασφάλεια. Σε κάθε περίπτωση τρέχουμε να
μην βρεθούμε προαπροόπτου και να μην στερήσουμε το αγαθό της θέρμανσης από τους πολίτες του Δήμου Ερδαίας. Και προτεραιότητες, να πούμε, για την επόμενη προγραμματική περίοδο που θέτεται. Οι πρώτες προτεραιότητες, για το σχεδιασμό που... ο στρατηγικός σχεδιασμός, ο στρατηγικός προσανατολισμός για την περιφέρειά μας θα οριστικοποιηθεί μέσα στο επόμενο δίμηνο, όπως προβλέπεται και από τη νέα προγραμματική περίοδο, από την εγκύκλιο που έχει έρθει από το Υπουργείο. Για το σκοπό αυτό ήδη έχω συγκροτήσει την αντίστοιχη ομάδα και θα δημιουργηθούν και άλλες θεματικές ομάδες που θα ασχοληθούν με την εξειδίκευση των μέτρων πολιτικής στο πλαίσιο αυτού του στρατηγικού σχεδιασμού και τελικά θα διατυπωθεί και το επιχειρησιακό σχέδιο, το οποίο πρέπει να είναι έτοιμο στις αρχές καλοκαιριού του 2020. Στο πλαίσιο αυτής της συλλογικής δουλειάς που ήδη ξεκίνησε, η Περιφερειακή Αρχή θα προκαλέσει 4 κεντρικά αναπτυξιακά συνέδρια σε κάθε περιφερειακή ενότητα και ένα τελικό που θα συγκεράσει τις προτάσεις και τα σχέδια όλων και θα τα ενσωματώσει στον τελικό σχεδιασμό. Ο προσανατολισμός, ο στρατηγικός, είναι η περιφέρειά μας να κρατήσει την ενεργειακή της ταυτότητα, να αναβαθμίσει την ποιότητα της ζωής των πολιτών μέσα από τη βελτίωση των όρων της οικονομίας και της ποιότητας του περιβάλλοντος, και σε αυτή την κατεύθυνση θα επενδύσουμε στην παιδεία και την εκπαίδευση, αναβαθμίζοντας τις υπάρχουσες δομές και υποδομές που υπάρχουν, και δεν θα περιοριστούμε μόνο στις πανεπιστημιακές σχολές, αλλά οριζόντια σε όλα τα επίπεδα θα αξιοποιήσουμε όλα τα μέσα μέσα από αυτή τη στρατηγική επιλογή, ώστε να αναβαθμίσουμε το μαθησιακό επίπεδο όλων των πολιτών της Δυτικής Μακεδονίας, ώστε να παρέχουμε την απαραίτητη αυτή παιδεία στους συμπολίτες μας, για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε και τις δυσκολίες που καλούμαστε ήδη να αντιμετωπίσουμε με καλύτερα αποτελέσματα, αλλά να αξιοποιήσουμε και αυτή την προοπτική της επόμενης περίοδου με όρους νέας τεχνολογίας, με όρους συλλογικότητας και συνεργασίας, με συμπαράσταση περισσότερο στις αδύναμες κοινωνικά ομάδες, αλλά παράλληλα και με υποβοήθηση και των ταλαντούχων ανθρώπων της Δυτικής Μακεδονίας που μπορούν να ανοίξουν διαδρόμους για την περιφέρειά μας. Μπορούμε να παραμείνουμε ενεργειακό κέντρο μετατρέποντας την περιοχή, το λεκανοπέδιο, σε κέντρο υδρογόνου χρήσης πανελλαδικά? Μπορούμε να παραμείνουμε το ενεργειακό κέντρο της χώρας. Αυτές είναι και οι προθέσεις της σημερινής κυβέρνησης. Διαχρονικά όλες οι κυβερνήσεις υπηρέτησαν αυτό το σκοπό και εμείς ως νέα περιφερειακή αρχή ήδη έχουμε προχωρήσει τη διερεύνηση σε νέες τεχνολογίες και πώς αυτές μπορούν να εφαρμοστούν εδώ. Είμαστε σε επαφή με την Ένωση, την Ευρωπαϊκή Ένωση Υδρογόνου, όπου είναι η τεχνολογία που καλπάζει πλέον παγκοσμίως, αλλά και με αντίστοιχες οργανώσεις ευρωπαϊκές κυρίως που αφορούν και άλλες ανανεώσιμες πηγές, καθώς επίσης και με μέρημνα για την διατήρηση των βασικών μονάδων ηλεκτροπαραγωγής, των σύγχρονων μονάδων του Λιγνίτη που είναι στην περιοχή μας, ώστε οι μονάδες βάσης να παραμείνουν εδώ στην περιοχή μας με τους πληρέστερους όρους προστασίας του περιβάλλοντος, είτε αφορά τους ρήπους του δεξιού του άνθρακα, είτε κάποιους άλλους ρήπους που ήδη υπάρχουν τεχνολογίες που ελέγχονται, αλλά για να μπορέσουμε να διατηρήσουμε τη χαμένη ισχύ που θα χάσουμε από την συρρήκνωση της συμμετοχής του Λιγνίτη στο ενεργειακό μείγμα, αναζητούμε και είμαστε κοντά να εγκαταστήσουμε παραγωγικές υποδομές με άλλες ενεργειακές τεχνολογίες που θα καλύψουν ένα μεγάλο ποσό της χαμένης ισχύως από το Λιγνίτη, με όρους νέες τεχνολογίες που θα ανοίξουν προοπτικές και για άλλες βιομηχανικές παραγωγές και κλάδους.